Πρόεδρε, είναι ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς οφείλω να ξεκινήσω καταθέτοντας στα συλληπιτήριά μας τον συνάδελφο Γιάννη Καλιάνου για την απώλεια του πατέρα του, που με αυτόν τον τραγικό τρόπο, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ΕΣΥ, ήρθε στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες. Αλλά νομίζω ότι η πρώτη τοποθέτησή μας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Νομίζω όμως ότι η πρώτη τοποθέτηση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει και να έχει να αναφερθεί στο χθεσινό πρωτοφανές περιστατικό βιοπραγίας εντός της Βουλής. Καταδικάζουμε απόλυτα και την βία και τη λεκτική βία και τη χειροδικία και τις απειλές, ιδιαίτερα μέσα στο Κοινοβούλιο, προσβάλλουν και τη δημοκρατία και τη λειτουργία της Βουλής, προσβάλλουν και την πολιτική και δίνουν ένα πολύ άσχημο μήνυμα στην κοινωνία. Καταδικάζουμε την ακροδεξιά και τις μεθόδους της και τις απόψεις της, που τρέφουν και υποδαβλίζουν τη βία και το μίσος και στοχεύουν επί της ουσίας στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην παραβίαση των κανόνων δημοκρατίας. Και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να πούμε όλοι από τη μεριά των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου ότι καταδικάζουμε και τη στοχοποίηση βουλευτών, οι οποίοι επέλεξαν να τοποθετηθούν με βάση το συνταγματικό τους δικαίωμα και υποχρέωση και τον όρκο τους σε ένα νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα στο γάμο, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι αυτονόητο. Και μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Και η έμεση απειλή που ακούσαμε χθες από το στόμα του κ. Βελόπουλου για τους βουλευτές, προς τους βουλευτές, εργαλειοποιώντας μάλιστα τη θρησκευτική πίστη. Διπλό το παράπτωμα. Είναι μια αντιδημοκρατική πρακτική που προσβάλλει και τη δημοκρατία και τη θρησκεία. Ο μυσαλόδοξος λόγος και οι απειλές δεν μας αγγίζουν, δεν μας τρομάζουν, μας κάνουν πιο δυνατούς. Και έχουμε ξεκάθαρο μέτωπο στην ακροδεξιά και στο φασισμό. Εξάλλου, σήμερα ο Στέφανος ο Κασελάκης δήλωσε ότι οι νεοναζί ψηφοφόροι δεν μας αφορούν. Είναι έξω από τον κόσμο, από τον πολιτισμό και από τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά έκανε ο Αλέξης Χαρίτσης και εκ των υστέρων μετά τη δήλωση του Στέφανου Κασελάκη αναφέρθηκε σε αυτό. Αυτό εξάλλου περιείχε και η δήλωσή μας για το θέμα του αποκλεισμού των Σπαρτιατών από το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών. Για να μην γίνονται και υποκριτικά παιχνίδια και να μην κουνάνε το δάχτυλο κάποιοι, και θέλω να μιλήσω ξεκάθαρα. Κουνάει το δάχτυλο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μην το ξεχνάμε. Είναι το ίδιο πρόσωπο που είναι υπόλογος για την παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε την περίοδο που ήταν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Παραβίαση και του Συντάγματος και του νόμου και των Ευρωπαϊκών Κανόνων. Αλλά και γιατί τα λάθη αυτής της κυβέρνησης, η τριπλή αποτυχημένη νομοθέτηση, η δικιά σας, οδήγησε στο να συμμετέχει ένας νεοναζί εγκληματίας στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας. Από όπου ξεκίνησε η δημοκρατία, μην το ξεχνάτε, είστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Όπως επίσης και για την τελική συμμετοχή των Σπαρτιατών, που ευτυχώς η ποινική δίωξη του Αριού Πάγου αυτή τη στιγμή ελέγχει την εκλογή του στην Ελληνική Βουλή. Από δικά σας παραθυράκια και λάθη μπήκανε. Όπως επίσης και η συμμετοχή στις ευρωεκλογές δεν είχε εξασφαλιστεί από τα νομοθετήματα τα τρία αποτυχημένα της Δημοκρατίας, για να μην θυμηθώ τη συναντήση του κ. Γεραπετρίτη με ανώτατο δικαστικό για το ίδιο θέμα. Όλα αυτά είναι γνωστά. Και επίσης είναι γνωστό και ποιοι άλλοι ψήφισαν. Και αναφέρομαι στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στις λανθασμένες, περιορισμένες τροπολογίες. Δεν ήταν πολιτική ευθύνη, ήταν εισήγηση της κυβέρνησης. Αλλά αυτά πρέπει να τα επιλύουμε μετά και να έχουμε ορθή στάση. Γιατί βλέπουμε κατηγορίες να εκπέμπονται μόνο και μόνο για εντυπώσεις. Δεν είμαστε εδώ για εντυπώσεις. Πρέπει να κάνουμε μέτωπο στην ακροδεξιά. Και να το πούμε και λίγο διευρυμένα. Το χάιδημα της ακροδεξιάς, το οποίο είχε να κάνει με το τι γινόταν τότε που γινόταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Θυμάστε τις απειλές κατά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σωματικές απειλές, απειλές βίας και στα σπίτια τους. Αλλά και η αποδοχή μιας ακροδεξιάς αντίληψης όταν δέχεσαι υπουργοί και βουλευτές να μην ψηφίζουν νόμο για το δικαίωμα στο γάμο. Αυτό είναι κλείσιμο ματιού προς την ακροδεξιά. Τροφοδοτεί την προσβολή της πολιτικής πρώτα απ' όλα. Είναι ευθύνη λοιπόν και χρέος όλων μας. Να έχουμε ένα μέτωπο απέναντι στην ακροδεξιά, στο φασισμό, σε όλες τις εκφράσεις, στις αντιλήψεις και στις συμπεριφορές. Και να στηρίξουμε τη δημοκρατία και τις αξίες της. Οφείλω όμως να έρθω στο νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε. Γιατί ποιος τα περίμενε. Μια ακραία υποκρισία και έλλειψη σεβασμού στην κοινωνία. Να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση την καταστροφή στη Θεσσαλία, την καταστροφή από τις λίγες που έχει βιώσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, για να στήσει μία ανώνυμη εταιρεία, δεν αμφισβητείται, είναι στο νομοθέτημα, στο νομοσχέδιο, που θα λειτουργεί κατά παρέκκληση κάθε κανόνα του δημοσίου για να τακτοποιήσετε τις business των δικών σας παιδιών. Γιατί αυτό νομοθετείτε σήμερα. Και να παραπλανήσετε τους πολίτες της Θεσσαλίας, ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεων. Ενώ ακόμα είναι σε διαβούλευση το σχέδιο και της Ολλανδικής εταιρείας.
Πολύ σωστά το περιέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Έχουμε ένα νομοσχέδιο παράνομο, ένα νομοσχέδιο πρόχειρο, ένα νομοσχέδιο σε λάθος κατεύθυνση. Και ένα νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο στην εκμετάλλευση και το πλιάτσικο και στη Θεσσαλία και στη δημόσια περιουσία. Όπως εξάλλου γίνεται παντού στη θητεία του κ. Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο στόχος τους και ο σκοπός τους. Θέλετε να απορριθμίσετε την πολιτεία για να μπορείτε μετά να την αποδομείτε, τη φτωχαίνετε για να μπορέσετε μετά να την κατακρίνετε και θέλετε να αγνοούνται όλοι οι κανόνες για να τακτοποιούνται οι δικοί σας, οι κολλητοί σας. Παραβιάζετε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε αυτό το νομοσχέδιο, το είπε και ο Περιφερειάρχης, το είπαν και οι μεγάλες κυβερνητικές οργανώσεις. Έχετε ισχυρές αποδείξεις αντίθεσης με το Σύνταγμα σε πολλά σημεία και σε αυτά που θέσαμε στην ένσταση αντισυνταγματικότητας όσον αφορά τη διαχείριση του νερού και το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης του νερού. Αλλά δείτε λίγο την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, γιατί αναφερθήκατε σε αυτήν, τι λέει για τα θέματα των εργασιακών δικαιωμάτων, του πολεοδομικού σχεδιασμού, των διακρίσεων, των διάφορων παράθυρων που ανοίγεται, αλλά και για το ζήτημα της ισονομίας των πολιτών. Αναφέρομαι στα ΚΟΤ και στο πρόγραμμα Απόλλων. Τα διαβάσαμε σήμερα. Πώς το φέρνετε το νομοσχέδιο? Πρώτα απ' όλα με μισή διαβούλευση. Ο νόμος λέει 2 εβδομάδες, το φέρατε σε 1 εβδομάδα. Γιατί? Να, μια δικαιολογία, δεν έχουμε ακούσει. Κάτι. Γιατί παραβιάσετε δικό σας νόμο? Δεν λάβατε υπόψη έναν άλλο νόμο, το 5013, το Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. Η ΚΕΔΕ μας κατήγγειλε εδώ στη Βουλή σε επίσημη συνάντηση ότι μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου είχαν συνεδρία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και έρχεται ο κύριος Σκυλακάκης, προφανώς με συμπαραστάτες και τον κύριο Ταγαρά και την κυρία Σδούκου, να βάλει ακόμα ένα λιθαράκι στην αποδόμηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως έκαναν και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Κρέκας. Μία σφραγίδα έχουν όλα αυτά. Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι κορυφαίο το θέμα της Θεσσαλίας στο νομοσχέδιο. Αυτός ήταν ο λόγος που από την πρώτη στιγμή σας ζητήσαμε να αποσυρθούν τα συγκεκριμένα κεφάλαια, τα συγκεκριμένα άρθρα. Αλλά δεν υποτιμώ τα υπόλοιπα ζητήματα των αυθαιρέτων, της διαχείρισης των δασών, της παρεμβάσης στην αγορά ενέργειας. Έχουν πολύ αρνητικές προβλέψεις οι ρυθμίσεις αυτές. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με τη Θεσσαλία, γιατί καταγγείλαμε από την πρώτη μέρα αυτό που πάτε να κάνετε. Τι ακριβώς είναι το σχέδιο της κυβέρνησης, για να είναι κατανοητό? Αντί να προχωρήσουν έργα που συστηματικά και με ευθύνη σας καθυστερούν, τουλάχιστον από το 2018, γιατί εδώ και 5 χρόνια και εσείς ως κυβέρνηση, αλλά και ο εκλεκτός σας, ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, δεν προχωράτε τα έργα που είναι νόμιμα σχεδιασμένα και στο πλαίσιο σχεδιασμού που προβλέπει η Ευρώπη. Και τώρα δημιουργείται μια ανώνυμη εταιρεία που το λέτε μες στο νομοσχέδιο, θα λειτουργεί κατά παρέκκληση κάθε διάταξης που αφορά το δημόσιο, τις εταιρείες του δημοσίου και τα έργα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί τότε έχουμε τους κανόνες? Γιατί δεν τους καταργείτε? Πρέπει να μας πείτε. Ή είναι κακοί οι κανόνες, ή είναι κακιά η παρέκκληση. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Θέλουμε λοιπόν μια απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία. Εφόσον νομοθετείτε να λειτουργούν κατά παρέκκληση αυτή η ανώνυμη εταιρεία, γιατί λέτε ότι αυτό δίνει ευελιξία και πρέπει να λύσουμε ένα επίγον πρόβλημα, και επειδή πάρα πολλά είναι τα προβλήματα τα μεγάλα που θέλουν γρήγορη λύση στην Ελλάδα, να μας πείτε, θα καταργήσετε όλους τους κανόνες του δημοσίου, ή κάνετε κάτι εδώ για να δημιουργήσετε παραθυράκι? Να διαλέξετε, δεν γίνονται ισχύουν και τα δύο. Απλή λογική. Και μάλιστα δεν είναι μόνο για τη Θεσσαλία. Ο κύριος Αβγιανάκης έχει παραδεχτεί και πολλοί ακόμα το έχουν πει ότι αυτό το μοντέλο θέλετε να το πάτε και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή θέλετε να κάνετε μία μηχανή παρεκκλήσεων. Να το πω όμως όπως πραγματικά το καταλαβαίνει η κοινωνία. Ένα πάρτι παρεκκλήσεων θέλουν να κάνουν για τα γαλάζια παιδιά εις βάρος και των πολιτών και του περιβάλλοντος και της αυτοδιοίκησης και των εντατικών πόρων και της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας. Έρχεται τώρα ο κύριος Σκυλακάκης και μας λέει: πώς τολμάτε και τα λέτε αυτά? Εμείς υπερασπιστήκαμε το δημόσιο χαρακτήρα και νομοθετήσαμε στη διαχείριση του νερού ότι η ΕΙΑΦ και η ΕΙΔΑΠ επιστρέφουν στο δημόσιο. Ναι, γιατί το κάνατε, θυμάστε? Επειδή μάλλον έχετε κοντή μνήμη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Συμβούλιο Επικρατείας διέταξε τη Νέα Δημοκρατία να το κάνει αυτό, και ξέρετε γιατί? Γιατί προσπάθησε πολλές φορές να παρακάμψει αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Δηλαδή, το Συμβούλιο Επικρατείας έλεγε δημόσιο ο χαρακτήρα των επιχειρήσεων διαχείρισης νερού και προσπαθούσαν με διάφορα τερτύπια και του κ. Σταϊκούρα, τότε του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ήταν υπουργός, να το παρακάμψουν. Αμφισβητεί κανείς κάτι τέτοιο? Λοιπόν, καταθέτω για να μην αμφισβητεί κανείς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξέρετε, το Συμβούλιο Συμμόρφωσης είναι αυτό που βλέπει όταν η πολιτεία δεν υλοποιεί αποφάσεις και επιβάλλει. Εδώ λοιπόν επιβάλλει το Συμβούλιο Επικρατείας στη Νέα Δημοκρατία να ασκήσει αυτό που τώρα έρχεται και περηφανεύεται. Παρακαλώ πολύ για τα πρακτικά. Γιατί όμως κάνει το άσπρο μαύρο η Νέα Δημοκρατία? Γιατί θέλει να στηρίξει μια
επιλογή τέτοια. Είναι ένα ερώτημα. Γιατί το κάνει όλο αυτό? Λέει ο κύριος Κυλακάκης ότι το κάνει για ευελιξία. Εγώ να το δω και αυτό. Να το απαντήσω. Αναρωτιέμαι, ευελιξία δεν ήταν η απόφαση του κυρίου Σταϊκούρα στη νέα του υπουργική θέση, μια τροπολογία του Σεπτεμβρίου, όπου είχε επίσπευση των έργων, πάλι με παρεκκλήσεις. Αν ήθελε ευελιξία η Νέα Δημοκρατία για να κάνει έργα προς όφελος των υδατικών πόρων και της προστασίας κατά των πλημμυρών, δεν θα μπορούσε να το κάνει έτσι? Εγώ θα έλεγα, αν εξασφάλιζε ταυτόχρονα το σχεδιασμό και τη διαφάνεια, γιατί δεν τα εξασφάλιζε αυτά η τροπολογία του κ. Σταϊκούρα, θα μπορούσε να είναι μια λύση για την ευελιξία του κ. Σκυλακάκη. Δεν είναι λοιπόν για λόγους ευελιξίας. Για ποιο λόγο λοιπόν έρχεστε να νομοθετήσετε με βάση μια μελέτη, προσέξτε, χωρίς επιστημονική βάση, που έγινε από μια εμπορική εταιρεία και η οποία μελέτη έχει διαβούλευση ακόμα σε εξέλιξη? Και αυτό παράλογο. Ακόμα και να δεχτώ ότι μια εμπορική εταιρεία χωρίς επιστημονική βάση θα κάνει μια μελέτη. Να το δεχτώ. Ενώ η μελέτη είναι σε διαβούλευση, έρχεστε και νομοθετείτε ένα τμήμα. Να τα πούμε λίγο απλά. Και ίσως να τα πούμε και λίγο λαϊκά, δεν είναι κακό αυτό. Πουλήσατε το παραμύθι της Ολλανδικής εταιρείας για να σβήσετε τις δικές σας ευθύνες για τις πλημμύρες. Γιατί είναι ένα παραμύθι, δυστυχώς, προς το λαό της Θεσσαλίας που υποφέρει. Πουλήσατε ένα παραμύθι. Επιλέξατε μια εταιρεία η οποία δεν έχει επιστημονικό παρελθόν σε αυτό το αντικείμενο. Είναι μια εμπορική εταιρεία. Εμπορική εταιρεία του Άμστερνταμ. Και δεν είναι μελετητική εταιρεία, αλλά είναι επενδυτές. Μέσα σε εισαγωγικά το βάζω αυτό. Με βιογραφικό σε αποικίες στην Αφρική και στην Ινδονησία. Και αρκετή διεθνή βιβλιογραφία για τα αρνητικά αποτελέσματα. Το μοντέλο των Ολλανδών, των περιβόητων, είναι ένα μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που παίρνει μικρές περιουσίες, μικρή αγροτική γη και δημιουργεί μια αποικιοκρατική διαχείριση. Κάνει δηλαδή το μικρό παραγωγό υπάλληλο. Κύριε Κόκαλη, αυτό θέλω να κάνω στη Θεσσαλία. Να κάνουν τους Θεσσαλούς αγρότες χρεοκοπημένους είτε να ξεπουλήσουν τη γη τους, είτε να γίνουν υπάλληλοι σε μια αποικιοκρατική εταιρεία των Ολλανδών. Και προσέξτε τώρα, το μοντέλο αυτό που εφαρμόζεται στον Τρίτο Κόσμο, κακώς, να το πούμε και αυτό, γιατί δημιουργεί προσφυγιά, φτώχεια και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έρχεστε και το χρηματοδοτείτε. Θέλετε να δούμε λίγο πώς? Ένωση Ελλήνων Τραπεζών. 940.000 με διαγωνισμό, όχι βέβαια. Κατανάθεση. Στο maximum. Πιθανά τους είπαν, τα δικά μας παιδιά, ορίστε, δώστε το. Η εταιρεία των απεικιοκρατών ή του πρώην απεικιοκρατικού παρελθόντος. Είναι όμως μόνο αυτό? Όχι, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Δεν είναι μόνο αυτό. Καταθέτω λοιπόν στη Βουλή ένα νέο έγγραφο, το οποίο λέει ότι την ίδια περίοδο που δόθηκαν 940.000 στην εταιρεία των Ολλανδών, το Υπουργείο του κ. Σκυλακάκη έδωσε 180.000 ευρώ σε άλλες μελετητικές εταιρείες για να μελετήσουν και να καταγράψουν τις επιπτώσεις των πλημμυρών. Δηλαδή δεν φτάνει που τους δώσαν 940.000 από την Ένωση Τραπεζών. Πληρώσαμε ως πολιτεία και άλλα 180.000 για να γίνει η μελέτη που πιθανά να απαιτείται. Αλλά δεν έπρεπε να την κάνουν οι επιστήμονες της Ολλανδικής εταιρείας. Παρακαλώ για τα πρακτικά. Κρατήστε. Και ενώ ταυτόχρονα τρέχει και ο σχεδιασμός αναθεώρησης με βάση την Οδηγία 2060, που είναι η κανονική μελέτη που πρέπει να κάνει η χώρα μας, και ενώ η χώρα μας έχει παραπεμφθεί ήδη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί αυτή η μελέτη για διαχείριση των υδάτων έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021. Και η μελέτη για το σχεδιασμό διαχείρισης κίνδυνων πλημμύρας. Και έχουμε λοιπόν μία σειραφή τίτλων έργων, χωρίς υδραυλικά ισοζύγια, χωρίς δεδομένα, άλλη μελέτη τα μαζεύει, χωρίς συγκριτική αξιολόγηση των έργων. Πού βρίσκονται λοιπόν όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα? Μάλλον πρέπει να πάμε να τα βρούμε στις αποικίες, τις πρώην αποικίες των Ολλανδών. Εφόσον τα σχέδιά τους πλέον φεύγουν από τις αποικίες ή τις πρώην αποικίες και μεταφέρονται στη Θεσσαλία. Είναι γεγονός ότι έχετε αποκτήσει εμπειρία σε τέτοιες σχέσεις με αποικιοκρατική διαχείριση. Το κάνατε με την Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική. Και τώρα φέρετε το μοντέλο αυτό στην κατεστραμμένη Θεσσαλία. Δεν φτάνει η καταστροφή. Θα χάσουν και περιουσίες και εισόδημα. Μας λέτε ότι δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Μάλιστα. Να το δούμε και αυτό, γιατί τα συζητήσαμε όλα τα σενάρια. Αφού δεν είναι ιδιωτικοποίηση, γιατί είναι ΑΕ? Είναι ένα ερώτημα. Αφού δεν είναι ιδιωτικοποίηση, γιατί είναι ΑΕ? Και γιατί δεν ακολουθεί τους κανόνες του δημοσίου? Δηλαδή, μας λέτε ότι δεν είναι ιδιωτικοποίηση, παρότι κάνετε ΑΕ και δεν ακολουθεί τους κανόνες του δημοσίου. Επειδή έχει τη μετοχή το δημόσιο. Δεν φτάνει αυτό. Εμείς λέμε, και να έρθετε να συγκριθούμε. Δεν είναι εδώ ο κύριος Σκυλακάκης, μπορεί να βγαίνει, αλλά να το ακούσουν οι υφυπουργοί. Να κάνουμε λοιπόν ένα φορέα του δημοσίου,
που να είναι εντός του δημοσίου, ως δημοσίου δικαίου, και μιας και είναι βουλευτής εδώ της Θεσσαλίας, να είναι ένας φορέας της περιφέρειας. Να έχει η περιφέρεια Θεσσαλίας και όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας όλη την ευθύνη και για τη διαχείριση συντατικών πόρων και πρόβληση πυρκαγιών και για τα έργα. Και να χρηματοδοτήσουμε την περιφέρεια Θεσσαλίας, γιατί το έχει ανάγκη, το έχει ανάγκη η κοινωνία της Θεσσαλίας για να κάνει όλα αυτά τα έργα, τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν με την ανώνυμη εταιρεία των φίλων σας των Ολλανδών. Δεν πρόκειται να γίνουν. Εμείς ξέρουμε ότι ποτέ δεν ήταν πρόβλημα η ευελιξία. Η πολιτική βούληση ήταν. Η πολιτική βούληση και η ανθρώπινη και η οικονομική πόρη. Και ξέρετε γιατί το ξέρουμε. Γιατί σε δύσκολες συνθήκες, όταν αφήσατε χρεοκοπημένη την Ελλάδα, εμείς το καταφέραμε. Και καταφέραμε γιατί. Και σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής είχαμε σε ΦΕΚ 4682-12-2017. Με χρεοκοπία τότε στην Ελλάδα, και σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας είχαμε με ΦΕΚ το 2685, τον 7ο του 2018, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν όλα αυτά. Και χάρτη πλημμύρας είχαμε που περιελάμβανε τις περιοχές που πλημμύρισαν στον Ντάνιελ, που δεν το χρησιμοποιήσατε και τον έχουμε καταθέσει εδώ στη Βουλή. Άρα, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, ακόμα και με στενότητα πόρων, η Ελλάδα τα καταφέρνει. Εσείς συντηρείτε μια εικόνα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και ξέρετε γιατί? Για να ξεπουλήσετε τη δημόσια περιουσία και τα συμφέροντα της χώρας. Αυτός είναι ο μόνος δικός σας στόχος. Και είναι πράγματι επικίνδυνο το ότι ενώ υπήρχε σχεδιασμός, δεν το λάβατε υπόψη. Γιατί τότε οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας είχαν τους χάρτες πλημμύρας που δεν χρησιμοποίησαν στον Ντάνιελ για να ενημερώσουν την κοινωνία. Και να σας καταθέσω και ακόμη μία απόδειξη. Έκαναν το σχεδιασμό διαχείρισης νερού στο σχέδιο αναθεώρησης που επίκειται η υπογραφή του. Έκανε η Ολλανδική εταιρεία Master Plan. Όλα αυτά ήταν αναγκαία. Εγώ να καταθέσω την εφαρμογή προγράμματος μέτρων σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας. Αθήνα 2022. Είναι κυβέρνηση της Δημοκρατίας, δεν είναι? Λοιπόν, μέσα σε αυτό λοιπόν περιλαμβάνεται ότι η πρώτη προτεραιότητα ήτανε, το έλεγε από τότε, πριν τις πλημμύρες, να γίνει ο σχεδιασμός, το master plan, πόσες φορές το έχετε ακούσει και πόσα λεφτά έχουν πληρώσει, και το master plan το πραγματικό για τον αντιπλημμυρικό κίνδυνο, στο ίδιο τεύχος αναγράφεται ότι θα πάει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο μάλλον θα χρηματοδοτηθεί την περίοδο 21-27. Αυτά είναι τα παιχνίδια που γίνονται. Το πραγματικά αναγκαίο εργαλείο δεν έχει γίνει και δεν πρόκειται να γίνει. Παραπέμπεται και αυτό στις καλένδες. Ενώ θα μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό από το 18 που έκανε τότε το σχεδιασμό ΣΥΡΙΖΑ και έβαλε τότε σε προτεραιότητα αυτό το master plan. Παρακαλώ πολύ. Και ξέρετε τι βρήκαμε στη μελέτη της Ολλανδικής εταιρείας? Ότι όταν συγκροτηθεί, λέει αυτός ο φορέας, ο ΟΔΙΘ, θα κάνει ακόμα ένα master plan. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Μητσοτάκης, το Μουζάκι, είπε ότι συγκρίνουμε την κατάσταση με τις πλημμύρες στο Ντουμπάι. Τώρα θα σας πω τέτοια, δεν γνωρίζω. Στο Ντουμπάι είχαν σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας στα συρτάρια τους 6 χρόνια. Γιατί λίγο είναι ντροπή για τους κατοίκους Θεσσαλίας να λένε τέτοιες φτηνές δικαιολογίες. Διότι είχατε στα συρτάρια σας το σχεδιασμό. Δεν κάνατε τα έργα. Ούτε ενημερώσατε τους πολίτες. Ούτε προφανώς είχε προηγηθεί στο Ντουμπάι μια πλημμύρα όπως ο Ιαννός, για να ξέρετε τι μέτρα πρέπει να λάβετε. Γιατί είχατε δυστυχώς και μια προηγούμενη τραγική εμπειρία. Μην παραπλανείτε λοιπόν τις κοινωνίες οι οποίες έχουν υποφέρει. Δεν εφαρμόζεται ο κανόνας επιστήμης, δεν εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες, αυτό που προβλέπεται για τον ΟΔΙΘ, δεν προβλέπεται ο κοινοφελής χαρακτήρας. Κάνετε μια νόμιμη εταιρεία που δεν προβλέπεται ότι θα λειτουργεί, παραδείγματος χάρη, χωρίς κερδοσκοπική κατεύθυνση, όχι στη διανομή κερδών, ως προς τους μισθούς. Γιατί ξέρετε τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο και στη μελέτη της Ολλανδικής εταιρείας? Ότι είναι υποχρεωμένοι οι καταναλωτές, δηλαδή οι αγρότες της Θεσσαλίας, δεν φτάνει αυτά που έχουν τραβήξει, να πληρώνουν τους χρυσούς μισθούς των Golden Boys που θέλετε να φέρετε. Κατά παρέκκληση των κανόνα προσλήψεων. Κατά παρέκκληση του κανόνα αμοιβής. Με παραπάνω αμοιβές από τη Γενικό Γραμματέα Υπουργείου. Αυτό προβλέπουν στο νομοσχέδιο. Και μετά μας λένε δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Με χρυσά κουτάλια θα τρώνε στον ΟΔΙΘ. Εις βάρος των αγροτών όμως και των πολιτών της Θεσσαλίας, οι οποίοι υποχρεούνται δια νόμου να πληρώνουν τους χρυσούς μισθούς των γαλάζιων παιδιών που θα φέρει ο κύριος Κυλακάκης, ο κύριος Μητσοτάκης στον ΟΔΙΘ. Αυτό είναι. Γιατί δεν προβλέπει πουθενά η νομοθεσία ότι θα υπάρχει η πρόσβαση σε καλής ποιότητας και επάρκεια νερού, το οποίο είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν προβλέπει ότι ο κανονισμός τιμολόγησης θα πρέπει να κατεβάζει τα κοστολόγια, αντίθετα, θα αυξάνε τα κοστολόγια με τους μισθούς. Και προσέξτε, ταυτόχρονα θα είναι και δημόσια υπηρεσία προς τις λειτουργίες στο επίπεδο του ΕΒΓΟΕΒ, θα διαχειρίζεται τα εγκυοπηλιοτικά έργα, θα βάζει τα τιμολόγια και θα ελέγχει και θα κάνει και τις κυρώσεις. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει δηλαδή. Αυτό δεν το λέει για καλή νομοθέτηση. Δεν υπάρχουν λοιπόν οι ευρωπαϊκές αρχές αυτό που φέρνετε. Αντίθετα, θα αυξάνει το κόστος και θα πληρώνουν τα νοικοκυριά.
Και οι αγρότες θα μας πούν τώρα ότι μην ανησυχείτε, η ρυθμιστική αρχή υδάτων, ενέργειας και αποβλήτων θα τα ελέγχει. Έλα που φέρουν τροπολογία ότι επειδή δεν είναι επαρκής η ρυθμιστική αρχή, προς το παρόν τα τιμολόγια ΕΙΑΦ και ΕΙΔΑΠ θα τα εγκρίνει πάλι ο Υπουργός. Στο άρθρο 19, δηλαδή στο νομοσχέδιο μέσα, παραδέχονται ότι δεν επαρκής η ρυθμιστική αρχή. Δεν θυμάστε που μας λέγανε ότι θα κάνουν μια φοβερή ρυθμιστική αρχή. Το παραδέχονται ότι δεν έχουν επάρκεια. Εδώ παραδέχτηκαν ο κύριος Σκυλακάκης ότι όταν φέραν αυτό το νομοσχέδιο δεν είχαν άποψη για το πώς θα διαχειριστούν το θέμα του εργασιακού καθεστώτος των υπαλλήλων. Εντός της Επιτροπής μας είπε ότι μεταφέρονται υπάλληλοι, δεν ξέρουμε όμως σε τι καθεστώς, θα το δούμε μέχρι την Ολομέλεια να φέρουμε μια ρύθμιση. Δηλαδή έρχονται οι άριστοι σε μια τραγικά υποβαθμισμένη περιοχή από καταστροφές να αλλάξουν ακόμα και το καθεστώς των υπαλλήλων που δουλεύουν στον ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ και στις υπηρεσίες αποκεντρωμένες και της περιφέρειας, χωρίς να ξέρουν ποιο είναι το καινούριο. Και το φέραν αυτό το νομοσχέδιο και λένε ότι είναι και φοβερή καινοτομία. Τι να πω. Είναι προχειρότητα. Και είναι προχειρότητα ενώ υποφέρουν άνθρωποι σε εκείνη την περιοχή. Εφόσον επήγει η κατάσταση στη Θεσσαλία, θέλω να σας θυμίσω και κάτι ακόμα. Και εφόσον δεν υπάρχει ενιαίο σχεδιασμό έργων, γιατί σας είπα, άλλος ο σχεδιασμός της οδηγίας 2060 που ετοιμάζεται να κυρώσετε, άλλος ο σχεδιασμός των Ολλανδών, άλλος ο σχεδιασμός της περιφέρειας, και ενώ υπάρχουν τρία σχέδια, εμείς καταθέσαμε ένα αίτημα. Για πείτε και εσείς βουλευτές της Θεσσαλίας, το καταθέσαμε στις 14 Μαρτίου να κάνουμε συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής Εμπορίου και Περιβάλλοντος για τα τρία σχέδια, για να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλία. Για να βοηθήσουμε ως Βουλή. Το αρνηθήκατε. Έχουν περάσει 6 εβδομάδες. Αρνηθήκατε να συζητήσουμε στη Βουλή τα έργα, ας το πω έτσι, ανόρθωση της Θεσσαλίας. Και κατά τα άλλα, μας λέτε ότι νοιάζεστε. Και τελικά θα κάνουν και ένα τέταρτο σχέδιο τα γαλάζια παιδιά όταν αναλάβουν τη διοίκηση του ΟΔΙΘ. Και ξέρετε, εμείς δεν τα λέμε αυτά, τα λένε οι ίδιοι. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σε πρόσφατη συνέντευξή του, στο Trickle Opinion, το καταθέτω, παραδέχεται και αποκαλύπτει ότι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να αποκτήσουν εκτάσεις στη Θεσσαλία και να μεταφέρουν το μοντέλο των πρώην απικιών. Το καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, και αυτό στα πρακτικά. Γιατί το λένε ξεκάθαρα. Και αυτό δημιουργεί τρόμο στην περιοχή. Αυτό πρόκειται να συμβεί. Δεν θα μπορέσουν να καλλιεργούν, είτε λόγω κοστολογίων, είτε λόγω των φερτών υλικών, είτε λόγω των εγκεφαλωτικών υποδομών. Θα αναγκάζονται να ξεπουλήσουν ή να δουλεύουν ως εργάτες στην ASVA. Αυτή είναι η κατάσταση. Από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος από ό,τι είδαμε στο βιογραφικό του, ήταν και σύμβουλος δημόσιου οργανισμού επικυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Να τα ψάξουμε λίγο και αυτά. Γιατί βρίσκουμε σιγά σιγά διάφορα. Τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να το ξεκαθαρίσουμε. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η διαχείρισή του παραμένει στο δημόσιο και θέλουμε οι περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, να έχει την ευθύνη της διαχείρισης των έργων και της ασφάλειας των πολιτών. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Συμφωνείτε ή όχι? Είναι απλή η πρόταση. Και εσείς που θα πάτε στις περιφερειές σας να απαντήσετε. Να έχουν κάποια γαλάζια παιδιά με διαφάνεια και παρεκκλήση διαχείριση ή να έχει περιφέρεια Θεσσαλίας. Και οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και οι περιφέρειες των υπολείτων περιοχών. Δυτικής Ελλάδας, και βλέπω τους συναδέλφους μου και αναφέρομαι σε αυτές τις περιπτώσεις. Δημόσια έργα. Δημόσιος φορέας, χαμηλό κόστος, πρόσβαση στο αγαθό του νερού, προστασία του περιβάλλοντος, διαφάνεια. Και όχι να μπλέξουμε σε δικαστικούς αγώνες και κικιώνες στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπου με μεγάλη βεβαιότητα θα πάει αυτό το νομοσχέδιο. Να αναφερθώ όμως, κύριε Πρόεδρε, λίγο και στα υπόλοιπα ζητήματα. Γιατί κατάφερε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μαζέψει ένα νομοσχέδιο όλες τις μαύρες σελίδες της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, βέβαια, έχουμε επισκέπτες. Ναι, βέβαια, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Να τους καλωσορίσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωση και λειτουργία τη Βουλή και ξεναγήθηκαν στην έκθεση τη αίθουσα Ελευθέρω Βενιζέλο 46 μαθήτριες και μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρα. Σας καλωσορίζουμε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είπα ότι κατάφερε να μαζέψει σε ένα νομοσχέδιο αρκετές από τις μαύρες σελίδες. Δεν είναι όλες, έχει και πολλά ακόμα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για μέρες για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί γίνεται μια κατεδάφιση κυριολεκτικά. Από τη μια μεριά στα νερά είδαμε καταστροφές, έλλειψη προστασίας, έλλειψη σχεδίων, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η μόνη λύση για τα κεφάλαια του ΟΔΙΘ είναι η απόσυρση. Δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή. Και αντισυνταγματικά ζητήματα και απαράδεκτες εξελίξεις μας περιμένουν. Στα δάση τώρα που είναι το άλλο κεφάλαιο, τι έχουμε για 5 χρόνια, προσέξτε. Δασικοί χάρτες, τους ψάχνουμε. Στελέχωση υπηρεσιών, μόνο υποσχέσεις. Θυμάμαι τον κύριο Αμυρά, όλο υποσχέσεις ήταν. Ακόμα περιμένουμε δασικούς υπαλλήλους. Σχεδιασμός, δεν υπάρχει. Πρόληψη πυρκαγιών, δεν εφαρμόζεται. Τραγικές πυρκαγιές. Και ο κύριος Σκυλακάκης τώρα ανακάλυψε ότι λείπουν διαχειριστικές μελέτες.
Επειδή δεν ανέλαβε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι 5 χρόνια κυβέρνηση. Και επειδή είχαμε την ευθύνη και επικαιροποιήσαμε τότε τις διαχειριστικές μελέτες, τις προδιαγραφές, η ερώτηση είναι απλή. Γιατί δεν τις κάνετε 5 χρόνια. Δηλαδή έρχεστε τώρα να πείτε τι κρίμα λείπουν διαχειριστικές για να βάλετε ιδιώτες μέσα στα δάση. Μα είναι απολύτως παράλογο. Δεν φτάνει για δικαιολογία να το ακούσει κανένας. 5 χρόνια δεν κάνετε διαχειριστικές μελέτες στα δάση, δεν εφαρμόζετε σχέδιο πρόληψης πυρκαγιών και τώρα λέτε να μπουν ιδιωτικές εταιρείες και μάλιστα με μεγάλο τζίρο. Μην μπει κανένας μικρός, μόνο μεγάλη. Μάλιστα. Φοβερή σύλληψη. Εν τω μεταξύ, κάει και η Εύβοια, κάει και η Αττική, κάει και ο Εύρος, κάει και η Ροδόπη, κάει και η Ρόδος, κάει και η Δαδιά. Ναι, πού θα πάμε όμως έτσι. Πέρυσι τρέχατε και δεν φτάνατε με τον μπάχαλο που δημιουργήσατε. Και θρυνήσαμε και θύματα. Δεν είναι θέμα άγνοιας, είναι θέμα επιλογής. Παράδειγμα, μας μιλάει τώρα για ένα μοντέλο παραγωγής μέσα από τη βιομάζα. Να θυμίσω κάτι απλό. Η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση ολοκληρώθηκε το 2018 με σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων και όλων των υπηρεσιών. Το προέβλεπε αυτό. Γιατί δεν το κάνατε 5 χρόνια. Είχε και στόχο. 1% του ΑΕΠ από τα δάση. Γιατί δεν το υλοποιήσατε. Και τώρα μας κάνετε τους έξυπνους. Αντί να προωθούνται οι συνεταιρισμοί και οι άνθρωποι της υπαίθρου για να δουλέψουν, έρχεστε σχήματα που εταιρείες κολοσσοί θα μπαίνουν να κάνουν κουμάντο στα δάση. Όχι φυσικά για κοινωνικό όφελος, αλλά για επιχειρηματικό όφελος. Δεν το λένε αυτό μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, δασκοί υπάλληλοι, όχι. Το λέει ο κύριος Μπένος. Ο κύριος Μπένος που τον βάλατε στο συντονισμό της Εύβοιας. Σας το επισημαίνει στη διαβούλευση με δημόσια τοποθέτησή του. Ιδιώτες λοιπόν, αντί για συνεργατικά σχήματα. Υποτίμηση και της επιστήμης και των δασικών υπηρεσιών. Και για ποιο λόγο το κάνετε όλα αυτά? Για να αφήσετε να μπει ο ιδιωτικός τομέας, κατεδαφίζετε το δημόσιο. Πάμε λίγο στα αυθαίρετα. Είναι εδώ ο κύριος Σταγαράς. Είναι μάλλον και στην ύλη του την πολιτική. Την ίδια απορριθμιστική λειτουργία βλέπουμε και στα αυθαίρετα. Δηλαδή, ύστερα από 5 χρόνια απουσίας, μας φέρνετε μία νέα δομή στο Υπουργείο για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Να ρωτήσω. Τον 4495 του 17 τον θυμάστε? Τότε νομοθετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ η λειτουργία των παρατηρητηρίων δόμησης, τα περιφερειακά παρατηρητήρια. Και το κεντρικό και τα περιφερειακά. Και μάλιστα να σας πω και κάτι. Με τη δική τους ψήφο. Το ψηφίσανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το υλοποίησαν όμως. Ενώ είχαν παραλάβει το 19 και εγκεκριμένες προσλήψεις. 250 στελέχη εγκεκριμένα στον προγραμματισμό του τότε Υπουργείου για να στελεχώσουν τα παρατηρητήρια. Τα οποία τι κάνανε? Έλεγχο των αυθαιρέτων. Δεν το υλοποίησανε. Έτοιμες υπουργικές αποφάσεις και την πλατφόρμα για τις καταγγελίες του ελέγχου των αυθαιρέτων και μάλιστα με ένα ποσοστό υποχρεωτικό δειγματοληπτικού ελέγχου για να μην γίνονται και διάφορες, ξέρετε, υπόγειες διαδρομές. Δεν λειτουργεί τίποτα, ούτε η πλατφόρμα ούτε τα παρατηρητήρια. Και έτσι, ξέρετε, θα έχει εικόνα και η χώρα. Τώρα δεν έχουμε εικόνα τι γίνεται. Και τώρα τι λένε? Παίρνουμε την αρμοδιότητα αυτή και από τους Δήμους και από τις περιφέρειες, πάλι αδυνατίζουν την αυτοδιοίκηση και τα πάμε στο Υπουργείο. Προσέξτε τώρα το περίεργο. Τα πάτε στο Σώμα Επιθεωρητών. Το Σώμα Επιθεωρητών, να πω όμως και αυτό. Το οποίο επί ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει ειδική γραμματεία, την οποία καταργήσατε το 2019. Δίνετε αρμοδιότητες δηλαδή και αναγορεύετε τόσο σημαντική μια δομή που καταργήσατε έναν ειδική γραμματεία. Και σταματήσατε και τις προσλήψεις που είχαν προγραμματιστεί. Για να καταλάβετε γιατί το κάνουνε. Γιατί θα πούνε, το πάμε στο Σώμα Ελεγκτών, δεν έχει στελέχη, θα βάλουμε ιδιώτες. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Αυτό θα κάνουν και στα αυθαίρετα. Αδύναμη πολιτεία ξανά. Γιατί χωρίς πολιτεία δεν γίνεται έλεγχος. Αποσπασματικά λοιπόν κάνετε παρεμβάσεις αεριτζίδικες. Και εδώ θέλω να το πω. Επειδή ήρθε και μια τροπολογία, απαράδεκτη τροπολογία. Το ίδιο ακριβώς παιχνίδι κάνατε με τα ύψη κτηρίων στον νέο οικοδομικό κανονισμό. Δώσατε τη δυνατότητα παραβίασης των ρυθμίσεων που έχουν αρκετές περιοχές της Ελλάδας και ξαφνικά βλέπουμε να σηκώνονται κτίρια 2 ρόφους παραπάνω από τα γειτονικά τους. Και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Και αυτής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Και τώρα φέρνει μια τροπολογία που ξανά παραβιάζει τις ρυθμίσεις των τοπικών, ας το πω έτσι, προεδρικών διαταγμάτων. Δώσατε λοιπόν οριζόντια μπόνους. Προσέξτε τώρα την υποκρισία. Προεκλογικά αφαίρεσαν από τα μπόνους ύψους που είναι σε όλη την Ελλάδα 3 περιοχές. Θέλετε να σου πω ποιες? Το Ψυχικό, τη Φιλοθέη και την Εκάλη. Το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί, πέστε μας μια δικαιολογία. Μια δικαιολογία. Δηλαδή, άλλη περιοχή της χώρας μας δεν έχει πρόβλημα με το ύψος κτηρίων? Έχουν μόνο στο Ψυχικό, στη Φιλοθέη και στην Εκάλη? Εμείς, να πούμε την αλήθεια, θα θέλαμε να μην εφαρμοστεί πουθενά. Πουθενά μην υπάρχουν παρεκκλήσεις ύψους. Δεν είναι τυχαίο βέβαια αυτό. Ταυτόχρονα έχετε υποβαθμίσει τις υπηρεσίες δόμησης των Δήμων. Δεν έχουν στελέχη για να κάνουν έλεγχο. Και γίνεται πάρτι στην αγορά. Πάρτι, κυριολεκτικά. Τα 24 μέτρα γίνονται 32. Δεν ξέρω αν το κατανοείτε.
Ξαφνικά βλέπουν να σηκώνονται δίπλα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, στα Κωνσταντινοπολίτικα, στην Πειραιά, αλλά και εδώ, σε πάρα πολλές περιοχές. Ξεκίνησε η ένταση, αν δεν κάνω λάθος, από τον Άλυμο και από την Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη. Μετά μπήκε η Γλυφάδα. Έχω δει και την Κηφισιά και πάρα πολλούς δημάρχους να δημιουργούν μία ένσταση για το ζήτημα αυτό. Γιατί δίνεται κάποια ρουσφέτια ξεκάθαρα σε εργολαβικά συμφέροντα στις περιοχές αυτές. Δημιουργείται τώρα ένα πρόβλημα δικαίου, γιατί κάποιοι πήγαν, αγοράσαν οικόπεδα, κάναν αντιπαροχές, κάναν συμβόλαια. Ένα μπάχαλο γίνεται, σηκώθηκαν κάποια ήδη. Και τώρα θέλετε να πάρετε τα αυθαίρετα στο ΙΠΕΝ που δεν έχει στελέχη. Γιατί? Για να διαχειρίζεστε απευθείας εγκεντρικά τα ρουσφέτια σας. Και αυτό αφορά και τους παρόντες υφυπουργούς, δυστυχώς. Αυτό είναι πρόβλημα πολιτικό. Πολιτικά πρέπει να το επιλύσετε αυτό. Είναι απαράδεκτο. Και είναι αρρύθμιση που φέρατε με η τροπολογία. Εξάλλου, τι να τον κάνετε τον έλεγχο, αφού γίνεται ήδη πάρτι έξω. Γι' αυτό τον λόγο καθυστερήσατε τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Είχαν ξεκινήσει από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να γίνει ούτε ένα μέχρι να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ούτε ένα δεν θα έχει προεδρικό διάταγμα μέχρι το τέλος του 25. Εδώ θα είμαστε. Γεροί να είμαστε, να σας το θυμίσουμε. Η χώρα όμως θα χρεοκοπήσει χωρίς σχεδιασμό. Το ίδιο γίνεται παντού. Και στα αυθαίρετα ψηφοθυρία είναι ο μόνος στόχος. Και τακτοποιήσεις. Γι' αυτό δεν προχωράνε κι άλλα, ειδικά φοροταξικά. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν προχωράνε. Για τον τουρισμό. Σέρνονται εδώ και χρόνια. Γιατί? Για να υπάρχουν φωτογραφικές ρυθμίσεις και ειδικά πολεοδομικά. Έτσι έχουν βρει τη λύση. Δεν σας ενδιαφέρει ο σχεδιασμός, γιατί το τίμημα τελικά το πληρώνει ο πολίτης, το περιβάλλον, η χώρα, αλλά όχι οι κολλητοί σας. Και το πληρώνουν πλέον και οι αυτοδιοικητικοί. Γιατί από τους Δήμους παίρνετε και τους πόρους από το θέμα των αυθαιρέτων. Γιατί? Για να τα μοιράζετε κεντρικά, χωρίς διαφάνεια. Και τους φορτώνετε και με έξοδα και με προβλήματα. Και προσέξτε τώρα. Η νέα έμπνευση, εδώ έχετε σπάσει ρεκόρ, είναι αυτός ο έλεγχος πυροπροστασίας ακινήτων. Εδώ τώρα έχει γίνει το έλα να δεις. Ξαφνικά, στις 15 Μαρτίου βγαίνει η εγκύκλειος με τις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης και των πολιτών. Γιατί λέω αρμοδιότητες των πολιτών? Ευθύνη των πολιτών είναι το σωστό. Γιατί χωρίς να παίρνει καμία ευθύνη η πολιτεία για την πυροπροστασία των ακινήτων, τα φορτώνουν στον πολίτη και ξαφνικά και χωρίς να το μάθει και κανένας. Και στους Δήμους που δεν έχουν υπηρεσίες. Για κάτι που λύγει στις 10 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, βγάζεται διόρθωση στις 19 Απριλίου. Δηλαδή, ενώ έτρεχε ένα μήνα των αρίστων οι εγκύκλειες, τώρα την αλλάζονται. Αλλά δεν πρόκειται να βγει άκρη με αυτό. Και φυσικά η καταπολέμηση αυθαίρετης δόμησης πάει χαμένη. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με το χάος των ενεργειακών. Είναι εδώ και η Υφυπουργός, θα τα ακούσει. Τα ακούει και από την αγορά, βέβαια, ό,τι και δικαιολογίες και να βρει. Εδώ λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση να ξεψηφίσει κάτι που ψήφισε πριν από λίγο καιρό. Και έτσι παραβιάζει κανόνες αξιοπιστίας και δικαίου στην αγορά. Δηλαδή δίνει χρονοδιαγράμματα για τις ταρίφες, παραδείγματος χάρη, και έρχεται τώρα και αλλάζει το χρονοδιάγραμμα. Τι λέει σε έναν επενδυτή, μικρό, μεγάλο, μεσαίο, δεν έχει σημασία. Είχες δυνατότητα μέχρι τέλος του χρόνου να υλοποιήσεις μία ρύθμιση, τώρα η προθεσμία έρχεται 1 Μαΐου. Πού το έχετε ακούσει αυτό ξανά? Μέχρι τώρα τους ξέραμε ότι δίνουν παρατάσεις. Τώρα μαζεύουν το χρόνο. Γιατί όμως? Γιατί δεν υπάρχει σχεδιασμός και δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όσοι πίστεψαν τις μεγάλες διακηρύξεις του κυρίου Χατζηδάκη για επενδυτική άνοιξη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η κυρία Δούκου τότε σε άλλο ρόλο ήταν εκεί, ήρθαν και κάνανε αιτήσεις, πιθανά και σχεδιασμό επενδύσεων και δάνεια, και τώρα τους λένε: δεν έχουμε τι να κάνουμε την ενέργεια, πετάξτε τη στη θάλασσα. Και έρχεστε να νομοθετήσετε σήμερα περικοπές. Δηλαδή, ο άλλος θα έχει επενδύσει ή έχει τις άδειες ή έχει κατασκευάσει το έργο ή έχει επενδύσει στις μελέτες, και τώρα του λέει: δεν μας νοιάζει πόση ισχύ εγκατέστησες, θα πουλάς λιγότερη. Και άμα έχει πάρει δάνειο και αν έχει αγοράσει γη και αν έχει συμβόλαια, δεν μας ενδιαφέρει. Θα δούμε, θα κάνουμε μια επιτροπή και θα δούμε πώς μετά θα κόβουμε την ενέργεια. Και έτσι αλλάζετε και τις προθεσμίες και αλλάζετε και τις άδειες που έχουν πάρει μερικοί, και άδειες σύνδεσης με το δίκτυο. Τώρα το μπάχαλο είναι ανεξέλεγκτο. Δεν σας ενδιαφέρει αν ανατρέπονται προγραμματισμοί επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να μας πείτε πότε κάνατε λάθος. Κάνατε λάθος όταν τους καλούσατε να κάνουν επενδύσεις και τους δώσατε τις υποσχέσεις, περιβαλλοντικές άδειες, άδειες σύνδεσης, ή τώρα που τα κόβετε? Γιατί τώρα το κόβετε. Αλλάζετε και τη ρύθμιση αυτή, το net metering με το net billing, ενώ το net billing δεν είναι έτοιμο, γιατί αργήσατε να ενσωματώσετε ευρωπαϊκές οδηγίες. Ούτε σε αυτό δεν είστε επαρκείς. Να ενσωματώσετε γρήγορα μια ευρωπαϊκή οδηγία. Και μέσα σε όλα αυτά, προσέξτε το μεγάλο, τη μεγάλη εικόνα. Η χώρα μας, κυρία Δούκου, έχει εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030? Όχι. Είναι σε διαβούλευση, αλλά κρυφή. Δεν το μαθαίνουν όλοι. Δεν έχει βγει σε εμάς. Δεν το ξέρει ούτε η Βουλή. Κάποιοι λίγοι το ξέρουν. Συνομιλεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδε, πήγε και ήρθε το ΕΣΕΚ μια φορά.
Θα το τελειώσουν πιθανά τις συνεννόησεις και μετά μας το φέρουν, να το μάθουμε κι εμείς. Τον εθνικό σχεδιασμό για το 2030. Αυτή είναι η κατάσταση της χώρας, επειδή μιλάμε για τα μεγάλα. Δεύτερον, έχει μήπως η χώρα εθνικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ? Όχι βέβαια, δεν έχει. Όπου θέλει ο καθένας. Γιατί? Για να χωροθετήσουν πρώτα τα έργα και μετά να μας φέρουν χωροταξικό όταν δεν υπάρχουν έργα πια. Και ενώ έχουμε άδειες που έχουν δοθεί περισσότερες από τις ανάγκες που έχουμε για το 2030. Δεν ξέρω αν το κατανοείτε. Τι δυσφήμιση των ΑΠΕ και της πράσινης μετάβασης είναι αυτό. Και τι αδιέξοδο στην αγορά. Διότι εμείς είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης. Αλλά έρχονται οι επιτίδιοι άριστοι και έχουν κάνει μπάχαλο την αγορά. Και ταυτόχρονα δεν είναι μόνο η έλλειψη σχεδιασμού. Είναι ότι έρχεται μια ρουσφετολογική απόφαση ο κύριος Κρέκας. Προφανώς την ξέρατε, κυρία Σδούκου. Ήσασταν στο Υπουργείο. Προσέξτε, μια Παρασκευή 12 Αυγούστου, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Και μοιράζει με υπουργική απόφαση ρουσφετολογικά τις άδειες των έργων ΑΠΕ. Και σου λέει, δεν θα πάρεις με την λογική όποιος ήρθε πρώτος παίρνει την άδεια ή με βάση επάρκειες χώρου. Όχι. Θα πάρουν πρώτα οι μεγάλοι. Μια πρώτη κατηγορία, λέει, η οποία ακόμα από τότε, από τον Αύγουστο του 2022, είναι στην πρώτη κατηγορία. Δεν πρόκειται να φτάσουν σε άλλη, δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος. Και μάλιστα μια τόσο πρόχειρη υπουργική απόφαση που την έχουν αλλάξει δύο φορές με τροπολογίες από εκεί και μετά. Η αγορά όμως ξέρετε, λέει, κυρία Σδούκου, ότι κάποιοι συνεργάτες πολύ κοντά στο Υπουργείο έχουν ωφεληθεί από αυτή την υπουργική απόφαση. Και κάποια funds που ασχολούνται με πολλά οικονομικά θέματα στην Ελλάδα. Για ψάξτε λιγάκι ποιοι έχουν ωφεληθεί. Ο ΑΔΜΙΕ στην συνάντηση των επιτροπών μας είπε ότι ακόμα βρίσκεται στην κατηγορία 6 από τις 10 που έχει η πρώτη Α. Ενώ η Γ, που είναι τα έργα των ΟΤΑ, δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Βάλανε στην πρώτη κατηγορία όλα τα φωτογραφικά, Β, Γ τα υπόλοιπα. Μας λέει τώρα η κυβέρνηση, θα το πει η κυρία Σδούκου, ότι πολλές ενεργειακές κοινότητες έχουν σύνδεση. Ναι. Όλες αυτές όμως πιθανά είναι εμπορικές. Οι κοινότητες λαϊκής βάσης, όπως μας είπαν και οι φορείς, παραμένουν στον αέρα. Όπως στον αέρα είναι και οι ενεργειακές κοινότητες Δυτικής Μακεδονίας, που θα κάνουν μάλλον τροπολογία, γιατί και αυτές πετάγανε απ' έξω. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν λείπουν οι χατηρικές ρυθμίσεις. Βρήκαμε μία για την Εύβοια, στο άρθρο 121. Και άλλα φωτογραφικά παραθυράκια, κύριε Σδούκου. Έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Αλλά είναι απαράδεκτο να έχουμε το μείζον αδιέξοδο, το οποίο είναι ότι έχουμε υπερβεί στα έργα που έχουν και οριστική προσφορά σύνδεσης κατά 5 γιγαβατόρες το στόχο 2030. 5 γιγαβάτ, με συγχωρείτε. Αυτό είναι απολύτως παράλογο. Και απ' την άλλη, η αποθήκευση είναι μηδενική. Θα μπορούσαν οι ΑΠΕ να συνδεθούν με αποθήκευση. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για το απόλυτο μπάχαλο. Σε 2 λεπτά θα έχω τελειώσει. Δεν έχει κάνει κάτι για την αποθήκευση το Υπουργείο και η κυρία Σδούκου 5 χρόνια. Τι κάνανε? Βγάλαν μια αδειοδοτική διαδικασία, δηλαδή πώς θα δίνονται οι άδειες, που ενώ είχαν βγει κάποιες υποχρεώσεις τη ρυθμιστική αρχή να τις πάρει πίσω για να τις ξαναεκδώσει, αλλά δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση, δεν υπάρχει δηλαδή σχεδιασμός και πλαίσιο για την αγορά της αποθήκευσης, όπως υπάρχει ας πούμε για την αγορά ενέργειας, το λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας, και με αδιαφάνεια και ευνηδιασμούς κάνουν διάφορες τακτοποιήσεις. Και έχουν το θράσος να λένε ότι έχουν εστιάσει στην αποθήκευση. Αλλά η αγορά ξέρει δεν υπάρχει πλαίσιο. Μέχρι να ολοκληρωθεί, που μπορεί να φτάσει και το τέλος του 25, γιατί είναι έργα που συνδέονται με το χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα πετάμε ενέργεια στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν το έχετε κατανοήσει ακριβώς αυτό που γίνεται. Και οι επενδυτές θα πετάνε τα λεφτά τους στη θάλασσα. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και το τελευταίο που έχουν φέρει, τελευταίο και στην ομιλία μου, κύριε Πρόεδρε, είναι το Απόλλων. Το Απόλλων τα είχατε σε ένα πρόγραμμα για την αυτοδιοίκηση. Το έχουν πολύ διαφημίσει. Το οποίο όμως έγινε χωρίς την αυτοδιοίκηση, η οποία διαφωνεί και δεν ενημερώθηκε, όπως μας είπε στη συνάντηση που κάναμε. Και προσέξτε, ένα πρόγραμμα για την ενέργεια της αυτοδιοίκησης, όταν αυτό το Υπουργείο με τη ρήτρα αναπροσαρμογής χρεοκόπησε τις ΔΕΙΑ και τώρα θέλει να τις ιδιωτικοποιήσει. Αυτό το Υπουργείο είναι. Και τα είχατε φέρνει ένα μέτρο για την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση θέλει τροποποίηση του Απόλλων. Θα τις κάνετε? Γιατί δεν έχει καμία σχέση αυτό το πρόγραμμα με ενεργειακή δημοκρατία. Προσέξτε τι λέει. Δεν μας ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση και οι κοινότητες ως παραγωγός, μας ενδιαφέρουν ως καταναλωτής. Θα μας δώσετε τις καταναλώσεις που θέλετε για να τις δώσουμε εμείς σε κάποιους. Το ποιους ψάξτε βρείτε. Έξυπνοι είμαστε όλοι σε την αίθουσα και όλες. Θα τακτοποιήσουν λοιπόν κάποια συμβόλαια παραγωγής, θα τα φορτώσουν στην αυτοδιοίκηση και σε καταναλωτές και θα τους πληρώσουν, προσέξτε, από τον ΕΛΑΠΕ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Από ένα λογαριασμό που παρέλαβαν πλεονασματικό γιατί τον είχαν χρεοκοπήσει το 2015 και ήδη οδηγείται σε χρεοκοπία, κυρία Σδούκου, δεν μπορείτε να το διαψεύσετε. Έχουν γίνει ήδη προαναγγελίες γι' αυτό. Θα χρεώσουν περισσότερο κόστος στο λεγόμενο ΕΤΜΕΑΡ για να χρηματοδοτούν το ΕΛΑΠΕ, για να παίρνουν οι μέτεροι χρηματοδοτήσεις για να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο. Αυτό δύσκολο να το κατανοήσει κανείς, πράγματι. Σε αυτά κρύβονται. Και είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι έχετε κάνει κακή διαχείριση. Και τελικά το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι καταναλωτές. Παλιά μου τέχνη κόσκινο.
Η κυβέρνηση αυτή χρησιμοποιεί την πράσινη μετάβαση ως σύνθημα. Θέλει πολύ προσοχή αυτό, για να εξυπηρετήσει τους δικούς της. Ακόμα και στις καταστροφές, αλλά η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι προτεραιότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για να μην υποχωρήσει και ο στόχος. Όμως προσέξτε, μια άδικη πράσινη μετάβαση όπως αυτή που ζούμε στην Ελλάδα δίνει ελάχιστα στην κοινωνία, δίνει πολλά σε πάρα πολλούς, αλλά μεγαλώνει τις ανισότητες και διαιωνίζει τα ολιγοπόλια. Και δεν αξίζει ούτε στη χώρα μας ούτε στην Ευρώπη. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έχει καμία σχέση με την πράσινη μετάβαση. Δεν έχει καμία σχέση με την κλιματική κρίση. Έχει μόνο με την τακτοποίηση κολλητών και ιδιαίτερα γαλάζιων πεδιών εις βάρος ακόμα και περιοχών που έχουν καταστραφεί όπως είναι η Θεσσαλία. Εμείς έχουμε θέσει τους όρους για μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, για την επίτευξη των κλιματικών στόχων αλλά και για προστασία της βιοποικιλότητας. Δεν υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος. Υποβάθμιση και του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος υπάρχει στο νομοσχέδιο. Και θέλουμε ενεργοποίηση των πολιτικών που άφησε στα ζήτητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019. Είναι προφανές ότι για κάτι τέτοιο απαιτείται πολιτική βούληση. Η κυβέρνηση δεν την έχει την πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα από πολιτική ανατροπή. Και η πολιτική ανατροπή μπορεί να δώσει ήδη ένα σινιάλο στις ευρωεκλογές που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.